γίνεται, και γίνεται ακόμα πιο παλαβό, χρησιμοποιώ το χαρακτηρισμό που είπε ο κύριος Παπαδάκης, αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα έχει ψηφίσει τα μισά και πλέον νομοσχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια έχει ψηφίσει περισσότερα. Είναι στατιστικά της κυρίας Παπαρίγα. Είναι στατιστικά της η κυρία Παπαρίγα τα έχει παρουσιάσει. Όχι, κυρία Κοντάκη. Όχι, τα έχει παρουσιάσει σε ομιλίες, κυρία Παπαρίγα. Ναι, δεν είναι ισχυρισμοί πάντως, είναι στοιχεία. Όχι, δεν είπα ισχυρισμοί. Είπα ότι είναι στατιστικά που η κυρία Παπαρίγα παρουσιάσει σε μία από τις ομιλίες της στην Βουλή. Είναι συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις ψηφοφορίες της Βουλής. Στην πραγματικότητα, κύριε Παπαδάκη και κυρία Αναστασοπούλου, νομίζω ότι το είπατε κι εσείς, ζούμε επαναλαμβανόμενους θεατρινισμούς. Εντάξει. Έχουν ξαναγίνει αυτά. Εντάξει, στα πλαίσια ενός. Αφήστε κύριε Μπάρκα. Αφήστε κύριε Μπάρκα. Στα πλαίσια ενός. Στα πλαίσια ενός προεκλογικού σοου. Να λέτε θεατρινισμό. Θα με αφήσεις να μιλήσω. Θα με αφήσεις να μιλήσω. Σας μιλάω στον πληθυντικό. Αλλά είναι βαρύτητα του αυτό για την αξιωματική αντιπολίτευση. Στα πλαίσια λοιπόν ενός προεκλογικού σοου που στείνεται και από τους δύο με μοιρασμένους ρόλους που έχει αρκετές δόσεις πολιτικού εκφυλισμού, αλλά και αρκετές δόσεις υποκρισίας με στόχο τον αποπροσανατολισμό και να συγκαλύψει, κυρία Αναστασοπούλου, αυτό που γίνεται τόσα χρόνια στη Βουλή και τα προηγούμενα χρόνια. Ότι τα κόμματα αυτά συμπορεύονται, συμβαδίζουν στα μεγάλα, στα βασικά, στα στρατηγικά ζητήματα, συμφωνούν και αυτά είναι τα ζητήματα που καθορίζουν βεβαίως και τα μικρά. Μόνο που εδώ υπάρχει, ξέρετε, και ένα ακόμα στοιχείο, κύριε Παπαδάκη. Και το στοιχείο αυτό προκύπτει και στις δημοσκοπήσεις, αλλά το συναντάμε και στις περιοδίες μας όταν είμαστε κάτω στον κόσμο, που λέει ότι όλο αυτό το θέαμα που εκπέμπουν αυτοί οι δύο μονομάχοι είναι τελικά ένα θέαμα αποκρουστικό, αειδιαστικό, και αυτό εκδηλώνεται και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις με την περίφημη απάντηση «κανένας από τους δυο». Και αυτό το ποσοστό συνεχώς μεγαλώνει. Θα μου πείτε τώρα για ποιο πράγμα να τσακωθούν και να διαφωνήσουν. Να διαφωνήσουν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις για δύο φαίνονται ενισχυμένοι τα. Όμως υπάρχει τελευταίες και ένα πολύ μεγάλο και ποσοστό. Και όχι τα άλλα κόμματα, κύριε Δελία, θα πει κάποιος. Ναι, εγώ σας. Γιατί αν είναι τόσο αποκρουστικό, είναι, δεν αποτυπώνεται στις όχι, μετρήσεις. Λέω η αποκρουστικότητα αποτυπώνεται και με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που βαίνει αυξανόμενο στο κανένας από τους δύο. Αυτό. Εμείς λέμε αυτό να γίνει βέβαια. Θέλετε στο ερώτημα ποιος από τους δύο, ναι. Θετική σκέψη, ναι, και ψήφος βεβαίως στο ΚΚΕ. Αλλά θα μπορούσε κανείς να πει για ποιο πράγμα να τσακωθούν, για το Ταμείο Ανάκαμψης που συμφωνούν με τα προαπαιτούμενα, ναι, να τσακωθούν, να τσακωθούν για τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω. Να πω κάτι, Μανώλη, ένα τελευταίο που νομίζω ότι μπορεί να είναι σήμερα είδηση. Πρόκειται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει, δεν ξέρω αν το λέγαμε το πρωί. Τι σημαίνει, αυτό, κύριε Παπαδάκη? Αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι πληρωμές των δανείων από τον κόσμο. Και τα κόκκινα δάνεια. Και τα κόκκινα δάνεια. Το αναλύσαμε το πρωί. Έχουν καμιά διάθεση, έχουν κάποιο σχέδιο τα κόμματα αυτά να συγκρουστούν με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Απλά δεν ακούτε τι λέει. Το είδαμε. Μανώλη Σκοτάκη. Ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για αυτά τα δύσοσμα φαινόμενα των παρακολουθήσεων σας και των αφορά υποκλοπών. Και ως κόμμα, υπόθεση. Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα τώρα, κυρία Αναστασοπούλου, από την κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο. Βλέπετε όμως ότι όλες οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κρύβονται πίσω από το απόρριτο, οχυρώνονται πίσω από αυτό. Οχυρώνουν πολλές φορές. Τότε, βέβαια, κάνοντας και την αυτοκριτική μας, δεν είχαμε ταραχτεί και πάρα πολύ όταν μάθαμε το 2016 τις καταγγελίες που υπήρχαν για τον Περισσό. Επί ΣΥΡΙΖΑ, το 2016 παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Και το 2021 το είπε ο εισαγγελέας. Αυτό εσείς πρέπει να το απαντήσετε. Μα δεν είναι από την ΕΕΠ. Δεν έχει καμία σχέση με την ΕΕΠ. Εμείς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το απαντήσει. Εμείς αυξήσαμε το ερώτημα για την Εξεταστική Επιτροπή και είπαμε να γίνει διερεύνηση. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω? Αυτό η κυβέρνηση τότε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να το διερευνήσει και να το απαντήσει. Τίποτα δεν έκανε, όπως δεν έκανε τίποτα και η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά το ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας το ομολόγησε προχθές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το ξέρουν όλοι. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα ολόκληρο όμως θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν νόμοι, οδηγίες, κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με την ψήφο και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ25 σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, που δημιουργούν αυτό το πλέγμα. Ένα πλέγμα πολυδέταλο, ξέρετε, πολύ πλοκό. Εσείς δεν πιστεύετε ότι θα βγει άκρη, δηλαδή? Έχουμε πολύ λίγες ελπίδες για το σχετικό ζήτημα. Πιστεύουμε ότι αυτό μετά που. Μετά από τρία χρόνια θα δούμε ορισμένα πράγματα. Ναι, είναι πιθανό. Και εσύ, Αντώνη, θα ξέρεις μετά από τρία χρόνια. Να κάποια πράγματα. Τρία-τρία μισή. Γιατί εσύ ενδιαφέρεσαι και εσύ. Δεν μιλήσουμε όμως για αυτό το θέμα.
Και ξέρετε, κύριε Μανώλης, Παπαδάκη. Όχι, και ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, το μέχρι ζήτημα. Εγώ τι λέω, ότι λέω ιδιωτικά των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών είναι εγγεγραμμένο και στην ίδια, στο ίδιο το Σύνταγμα. Είναι στο άρθρο 19, όπου επιτρέπουν τι παρακολουθήσεις. Να πω κάτι που ίσως συμφωνήσουμε όλοι. Για λόγους της ασφάλειας, μια πολύ γενική έννοια που γίνεται λάστιχο. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνη η διαχείριση αυτών των διατάξεων από τις εκλογές.